Θέλω να τονίσω ότι τελικά είτε από απειρία, γιατί προσέξτε, κάποιοι εκφράζουν και εδώ και δύο μέρες και ένα άλλο σενάριο, ότι μήπως τελικά έχει στο μυαλό να μας βγάλει από την Ευρώπη και από το ευρώ και γι' αυτό δέχθηκε τα πάρα πολύ δύσκολα μέτρα ώστε να δυσφορήσουν ακόμα περισσότερο οι πολίτες στο ευρώ. Το πιστεύετε? Όχι, αλλά πρέπει να το διαψεύσει ο ίδιος, διότι για βλάκα δεν τον έχω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δέχτηκε αυτή τη συμφωνία. Όχι, απορώ πώς τη δέχτηκε. Μαλεύτε. Τα συναλλαγματικά αποθέματα δεν υπήρχαν. Η κοινή γνώμη ήταν κατά 80% υπέρ του ευρώ τότε. Η κοινωνική συνοχή θα διασπάτω. Κοινωνική αναταραχή θα υπήρχε. Εισαγωγές-εξαγωγές θα πεθαίνανε. Και κατά συνέπεια τι κάνει τώρα? Δέχεται μια συμφωνία που μπορεί, λένε κάποιοι, ότι θα πλήξει ακόμα περισσότερο τους πολίτες, θα τους εξαθλιώσει, θα πεθάνουν οι εισαγωγές-εξαγωγές, θα πεθάνει και τους αγρότες, και ήρθε και το δέχτηκε ώστε σε 6 μήνες, 8 μήνες να βάλει και το δίλημα ξανά και να φύγουμε.